Σωρία διαρρήξεων είχαμε το Σαββατοκύριακο στο νομό Καρδίτσας. Στο δημοτικό διαμέρισμα Ιταίας του Δήμου Φύλου, άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες διέριξαν τα σπίτια μιας 53χρονης και μιας 47χρονης. Στην πρώτη περίπτωση παραβίασαν την κεντρική πόρτα της οικίας και αφαίρεσαν το ποσό των 6.300 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και στη δεύτερη παραβίασαν ένα από τα παράθυρα και πήραν μαζί τους κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ και ειδηπρικώς 300 ευρώ. Διαρρήκτες όμως χτύπησαν και στους οφάδες, όπου εισήλθαν σε εγκαταλελειμμένη οικία ιδιοκτησίας μιας 67χρονης και αφαίρεσαν δύο μπαλκονόπορτες, τρεις εσωτερικές πόρτες και αντικείμενα οικοσυσκευής ύψους 1.000 περίπου ευρώ. Στον Παλαμά, από την άλλη, άγνωστοι παραβίασαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας περιπτέρου που ανήκει σε έναν 65χρονο και έκλεψαν χρηματικό ποσό περίπου 200 ευρώ, κάρτες κινητής τηλεφωνίας και διάφορες μάρκες τσιγάρων. Όπως τονίζουν οι πολίτες, το πρόβλημα λαμβάνει πλέον όλο ένα και ανησυχητικότερες διαστάσεις. Αν δεν επιτρέψουν τους φοροφύλακες να έχουν δικαίωμα να ρίξουν, βιομηχανία θα πιάσουμε κλεφτών και αναρχικών. Ο κόσμος αναγκάζεται και παίρνει μέτρα μόνος του τώρα, έτσι, προστασία στα σπίτια, στα μαγαζιά. Τι να κάνει, μπορεί να έχουν όλοι όπλα στα χέρια. Πολύ ανησυχούμε γιατί είναι χάλια. Σε σπίτια, σε καταστήματα, παντού. Παντού υπάρχουν αυτά εδώ. Στα καταστήματα είναι πιο χειρότερα και από τα σπίτια είναι. Παντού πηγαίνουν και στα τρίτα όροφα και στα δεύτερα όροφα. Ναι, ανησυχώ, αλλά είδες κανένα πολισμά να βγει έξω και να κάνει κανένα περίπατο το βράδυ? Όχι. Άρα να το θέτεις αλλού το θέμα. Εμείς είμαστε δυσαρεστημένοι, έτσι πρέπει να αναλαφθούν περισσότερα μέτρα για να μπορούμε έστω να ελαττώσουμε, όχι να εξαλειφθεί, να ελαττωθεί.